Καλή σας μέρα, κύριε Παυλόπουλε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Είμαστε. Καλημέρα. Έχουμε μαζευτεί εδώ από νωρίς το πρωί, όπως και πριν από λίγες μέρες, για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας και τη συμπαράστασή μας στην άδικη, στην κατάσχεση που επιχειρείται στην κυρία Κολοβού. Εμείς έχουμε έρθει όχι μόνο να εκφράσουμε λεκτικά, ας το πω έτσι, την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση, είμαστε αποφασισμένοι να αποτρέψουμε οποιαδήποτε απόπειρα κάνει η αστυνομία μαζί με τον δικαστικό επιμελητή για κατάσχεση. Είναι ανήθικο, είναι απαράδεκτο στη σημερινή εποχή, με αυτά που βιώνει ο λαός μας, να έρχονται με 15.000 ευρώ χρέος να κάνουν κατασχέσεις στην πρώτη κατοικία. Αυτό δεν πρόκειται εμείς σε καμιά περίπτωση να το επιτρέψουμε, κύριε Παυλόπουλε. Είμαστε εδώ μαζεμένοι από φορείς του μαζικού κινήματος, σωματεία, από δημοτικές παρατάξεις από την περιοχή του Ζωγράφου, όπως ήμασταν και πριν από λίγες μέρες. Όσο περνάει η ώρα, καταφθάνει και άλλος κόσμος, μεγαλώνει η αλληλεγγύη. Είμαστε στο πλάι της κυρίας Κολοβού και σε όποιον άνθρωπο σήμερα έχει ανάγκη σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Προφανώς όμως, εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, κύριε Μάρκου, πέρα από την αλληλεγγύη, η οποία προφανώς είναι πολύτιμη, χρειάζεται και κάτι παραπάνω. Και δεν ξέρω αν υπάρχει, αν αυτό το παραπάνω έχει βρεθεί με νομική υποστήριξη, διότι κάθε φορά που υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη και εκφράζεται, είτε δεν έχει το κλητήρας είτε αποχωρεί. Σήμερα όμως έχει έρθει εκεί μαζί με την αστυνομία προκειμένου να εκτελέσει την εντολή. Ακόμη λοιπόν και αν καταφέρεται να φύγει ο κλητήρας, θα επιστρέψει. Υπάρχει τρόπος να πάει σε μια άλλη διαδικασία η υπόθεση αυτή? Κοιτάξτε, κύριε Παυλόπουλε, καταρχάς αυτή η υπόθεση και το γεγονός ότι είναι νόμιμη, ας το πούμε έτσι, δεν είναι κεραυνός εν εθρία. Είναι πολιτικές που ψηφίστηκαν, αποφασίστηκαν και κάποιοι καφιούνται για αυτές. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, από όσο γνωρίζω, η κυρία Κολοβού έχει κάνει κάποιες απαραίτητες νομικές διαδικασίες για να το αποτρέψει. Λεπτομέρειες δεν γνωρίζω, ούτε είμαι και νομικός και δεν νομίζω να έχει αξία. Όμως, κοιτάξτε να δείτε, για μας, για όσους πιστεύουμε, ας το πω έτσι, στη λαϊκή δύναμη, στη δύναμη του εργαζόμενου, είναι πάνω από νόμους η αλληλεγγύη μας, η αποτροπή ενάντια στην κατάσχεση της λαϊκής κατοικίας. Άρα, κοιτάξτε να δείτε, αν αποχωρήσει τώρα, καλώς να αποχωρήσει ο επιμελητής. Αν έρθει το μεσημέρι, θα είμαστε πάλι εδώ. Αν έρθει αύριο, θα είμαστε πάλι εδώ. Ναι. Κατάσχεση δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να γίνει. Όπως σας το λέω, από εκεί και πέρα, αυτοί που έχουν το πεπονί έχουν και το μαχαίρι για να νομοθετήσουν, για να αποτρέψουν αυτά που έχουν νομοθετήσει οι ίδιοι. Εμείς, να πούμε, όσοι είμαστε εδώ πέρα, και νομίζω εκφράζω τον κόσμο, καλούμε και τον Πρωθυπουργό, που πριν από λίγες μέρες κοκορευόταν για την κοινωνική πολιτική του, να έρθει να δει τα αποτελέσματά της. Μία γυναίκα θα μιλήσει ταξιούχος, δημοσιογράφος, συνάδελφός σας, με 15.000 ευρώ χρέος και να χάνει το μοναδικό της σπίτι. Αυτό είναι η κοινωνική πολιτική του 2022.